Χθες στη Διεύθυνση Καθαριότητας πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη παρουσία και του Δημάρχου Ηρακλείου, όπου θέσαμε όλα τα ζητήματα που αφορούν τις νέες αλλαγές ουσιαστικά που έρχονται στα συστήματα αποκομιδής των απορριμμάτων στο Ηράκλειο. Και συγκεκριμένα συζητήσαμε καταρχάς για την κατασκευή και τοποθέτηση υπόγειων κάδων που αυτή την περίοδο υλοποιείται το έργο αυτό στο Δήμο μας. Τοποθέτηση 100 νέων υπόγειων κάδων στις περιοχές κυρίως του νοτιού διαμερισμάτων. Μια πρακτική η οποία βλέπουμε ήδη στην πρώτη της εφαρμογή ότι είναι μια πολύ ορθολογική μεθοδολογία διαχείρισης απορριμμάτων, η οποία και αισθητική αναβάθμιση δίνει στην πόλη, αλλά φυσικά εξορθολογίζει ακόμα περισσότερο το σύστημα αποκομιδής των απορριμμάτων. Με δεδομένο ότι αυτοί οι υπόγειοι κάδοι, πέρα το ότι δεν επιβαρύνουν, θα έλεγα, και περιβαλλοντικά την εικόνα κάποιων κοινόχρηστων χώρων, ταυτόχρονα εναποθέτονται μέσα σε αυτούς πολύ μεγαλύτερες ποσότητες απορριμμάτων και άρα λοιπόν μπορούν να γίνονται πιο σποραδικά τα δρομολόγια. Στόχος και βούληση της Δημοτικής Αρχής είναι να συνεχίσουμε να μελετούμε καινούργιες νέες θέσεις υπόγειων κάδων σε όλη την έκταση του Δήμου μας και της πόλης, συγκεκριμένα του αστικού ιστού, έτσι ώστε, όπως σας είπα, να ενισχύσουμε αισθητικά αλλά και πολύ πιο εξορθολογικά όσον αφορά την οικονομοτεχνική προσέγγιση της αποκομιδής των απορριμμάτων. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε είναι η εφαρμογή του συστήματος συλλογής βιοαποβλήτων. Ο καφέ κάδος, ο οποίος στους επόμενους μήνες θα κάνει την παρουσία του στους δρόμους του Ηρακλείου, έρχεται ουσιαστικά να ενισχύσει την διαλογή στην πηγή, έτσι ώστε ο κάθε συνδημότης ή επισκέπτης της πόλης να μπορεί να κάνει διαλογή στα βιοαπόβλητα, τα οποία θα έχουν εντελώς διαφορετικό τρόπο διαχείρισης ως απόρριμα, αλλά φυσικά και δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον, αφού δεν θα καταλήγουν στις γνωστές κομματερές. Είναι λοιπόν η νέα εποχή, αν θέλετε, στην διαχείριση των απορριμμάτων, που έρχεται να προσθεθεί στην προσπάθεια η οποία γίνεται σε όλη την αυτοδιοίκηση για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη διαλογή στην πηγή και έτσι να πετύχουμε πολύ καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα και πολύ σημαντικότερα περιβαλλοντικά ωφέλη.